από την κάλυψη των εκλογών, υπάρχει μια εκοφαντική δυσαρμονία προεκλογικών και μετεκλογικών δηλώσεων των κυβερνητικών στελεχών. Γιατί δηλαδή? Εννοώ οι δηλώσεις του κύριου Βενιζέλου, που έλεγε ότι αν δεν πάρω 10% η κυβέρνηση θα πέσει. Και εγώ θα πάω στον Παπούλια και θα κάνω και θα ράνω. 10 δεν είναι, μια φορά υπόθηκε κάπου. Εντάξει, και μισή να έχει υποθεί. Και μισή να έχει υποθεί, αλλά εδώ πέρα ο κύριος Βενιζέλος συνήθως συγκρίνει τον εαυτό του με κάποιες δημοσκοπήσεις, οι οποίες προέκυψαν και δεν προέκυψαν. Και, εν πάση περιπτώσει, η δική μας εκτίμηση είναι ότι εάν αργούσαν ακόμα λίγο οι εκλογές, τα ποσοστά και για τα δύο κυβερνητικά κόμματα θα ήταν χαμηλότερα. Ναι, βεβαίως, διότι έχουμε μπει σε μια πορεία ταχείας αποσύνθεσης του κυβερνητικού συνασπισμού. Κύριε Παπά, όμως ξέρετε τι λέει ένας κόσμος. Αυτοί αποσυντίθενται και εσείς δεν υπερσυντίθεστε, για να κάνουμε ένα νέο λογισμό. Θέλω να πω, φεύγει το 11%. Ναι. Αλλά δεν σας έρχεται. Ακούστε λοιπόν, να δείτε. Παραδοσιακά, Ο κόσμος. Δεν τους θέλω αυτούς. Τους βλέπω και δεν τους θέλω, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Οποιοδήποτε έχει απορίες για το αν ο κόσμος ξέρει τι να κάνει, δεν έχει παρά να το αποζητήσει την απάντηση στις βουλευτικές εκλογές. Εντάξει, αυτό θα πει. Ναι, προφανέστατα. Ακούστε όμως, τα κόμματα εξουσίας παραδοσιακά υπολείπονται των εθνικών στους ποσοστών στις ευρωεκλογές. Αυτό δεν συνέβη με το ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλο που ζήσαμε από τις 7 που ήταν τα exit poll μέχρι τις 12 το βράδυ, 12.30 εδώ στο στούντιο του ΣΚΑΙ ήμουνα, μία προπαγάνδα ότι πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα ποσοστά των εθνικών του εκλογών, πράγμα το οποίο είναι πρωτόγνωρο για κόμμα εξουσίας, έτσι. Αλλά εγώ νομίζω ότι τα πολιτικά συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από το γεγονός ότι ακριβώς την επόμενη μέρα ο κύριος Πάγκαλος θέτει θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, αρχίζει η κουβέντα για τον ανασχηματισμό. Ο Στουρνάρας λέει: Δεν φταίω εγώ, μη μαλώνετε. Είχε Μουσολίνη τον αρχηγό σας, είπε πολλά. Οπότε μην τον επικαλείστε καλύτερα. Τώρα, λοιπόν, για το θέμα της εξαγωγής πολιτικών συμπερασμάτων από τις περιφερειακές εκλογές. Ζήσαμε μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου μία έτσι έντονη προπαγάνδα, θα ήθελα να πω, η οποία στοιχειοθετούσε, υποτίθεται, μία πτώση του ΣΥΡΙΖΑ βασιζόμενη στα περιφερειακά του αποτελέσματα. Παράδειγμα, στην Κρήτη το περιφερειακό ψηφοδέλτιο το οποίο εμείς υποστηρίζαμε πήρε 18%. Βιάστηκαν να χαρούν ορισμένοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη πήρε 33%. Στις ευρωεκλογές. Άρα λοιπόν. Άρα επικράτησαν πολλά κριτήρια, δεν επικράτησε το 3 κάρτες, μία ψήφος. Άρα προσέξτε λίγο, κύριε Λυρτζή, στις περιφερειακές εκλογές το κριτήριο είναι και εμείς από πού εκκινήσαμε. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο μεγάλωσε τα δύο τελευταία χρόνια και στην τοπική αυτοδιοίκηση είχαμε πάρα πολύ λίγες δυνάμεις. Αλήθεια είναι αυτό. Και από το 4 πήγαμε στο 20. Αλλά εδώ θα ήθελα στον κύριο Βορύδη να πω ότι και ο ίδιος είχε θέσει θέμα πολιτικής σταθερότητας πριν τις εκλογές. Έτσι δεν είναι? Και ο πρόεδρος έτσι. Και όλοι μας. Και τα διαφημιστικά σας που λέγανε ότι έτσι και νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, 20 εκατομμύρια τουρίστες θα σηκωθούν να φύγουν, θα φύγουν οι επενδυτές, θα πέσει χιόνι, θα έρθει ο Γκοτζίλα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είχε μεγάλη διαφορά είποτε. Ήρθε ένα κουρασγερό πνεύμα. Εκείνο το οποίο λέγαμε, απλώς το. Μόνο για να συμφωνήσουμε στο τι λέγαμε. Είναι ότι στο δημοψηφισματικό σας χαρακτήρα εμείς απαντήσαμε με ένα δίλημα. Και είπαμε λοιπόν σταθερότητα. Στο δε επιχείρημά σας, 3 κάλπες, 1 ψήφος φεύγουν. Εμείς λέγαμε σταθερότητα. Εκεί, αν ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα ως έγκριση του διλήμματός σας, του δημοψηφισματικού. Για ψηφία να εκλέξει και πρόεδρο της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Ποιοι και πόσοι. Ποιοι και πόσοι, πείτε μου, και με ποια νομιμοποίηση. Νομίζω ότι η ορθή διατύπωση εδώ είναι η και με ποια επιτρέψτε μου, λίγο. Ποιοι και πόσοι με ποια νομιμοποίηση να εκλέξουν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται θα εγγυάται την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος. Εσείς ο ίδιος είχατε πει ότι σε περίπτωση ήττας ο Σαμαράς δεν δύναται να διαπραγματευτεί το χρέος. Συμφωνούμε απολύτως. Είναι σαφές ότι, και αυτό νομίζω έχει αρχίσει και γενικεύεται και ως αίσθηση και παρά έξω. Πότε το είχα πει εγώ αυτό? Το έχετε πει. Πώς δεν το έχετε πει, κύριε Βορύδη? Εγώ δεν έχω. Μην επιμένετε. Σας παρακαλώ, μην επιμένετε. Μην επιμένετε. Κύριε Βορύδη, μην επιμένετε, σας παρακαλώ. Μου επιτρέπετε όμως. Όσο στο επιμένω, γιατί δεν θυμάμαι. Ξαναλέω, τέτοια τοποθέτησή μου δεν θυμάμαι. Είπατε μάλιστα ότι ο Σαμαράς δεν δύναται να παριστάνει το δικτάτορα μετά τις εκλογές. Αλλά υπό την έννοια όμως, ξαναλέω, της εκφράσεως και της συνολικής αποτιμήσης του εκλογικού αποτελέσματος. Από τη συνολική αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Όχι όμως, υπ' αυτήν την έννοια το δίλημα είναι τέτοιο. Δεν είναι ενιαίο το κριτήριο όμως, κύριε Βουλή. Δεν είναι ενιαίο το κριτήριο. Τώρα συζητάμε μια μεγαλύτερη άνεση, να το πω έτσι. Δεν είναι ενιαίο το κριτήριο. Δύο δυνατότητες έχουμε. Με διλημματικό χαρακτήρα. Δύο δυνατότητες έχουμε. Στην Τρίπολη, δήμαρχο. Μου επιτρέπετε. Ναι. Δύο δυνατότητες έχουμε. Ή θα πούμε ότι εδώ είναι ευρωεκλογές. Και επομένως σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν
τη σταθερότητα και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Να τις μετατρέψετε μία σε καμία περίπτωση δεν γίνεται. Μου επιτρέπετε να το πω όλο. Ή θα πούμε αυτό, ή θα πούμε ότι βγαίνουν πολιτικά συμπεράσματα. Έτσι. Εγώ θα πω ότι βγαίνουν πολιτικά συμπεράσματα. Και επηρεάζουν. Εγώ θα πω ότι βγαίνουν πολιτικά συμπεράσματα. Από τα πολιτικά συμπεράσματα που βγαίνουν.